Μια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στις εθελοντικές αιμοδοσίες της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων που θα διοργανωθούν τις επόμενες ημέρες αρχής γενομένης από την αιμοδοσία της Προσεχούς Δευτέρας από τις 5 το απόγευμα στην Ενορία Περιβλέπτου απευθύνουν εκπρόσωποι φορέων εθελοντικής αιμοδοσίας. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, κύριος Μάξιμος, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Παναγιώτης Κατσίβελας, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και ο Νίκος Τζίμας, ως εκπρόσωπος των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ιωαννίνων, σε κοινή διαδικτυακή συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Παρασκευής αναφέρθηκαν στην σημασία της εθελοντικής προσφοράς των συμπολιτών για να συγκεντρωθούν σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία όσο το δυνατόν περισσότερες μονάδες αίματος και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Μένω, θα έλεγα, στη Μητρόπολη Ιωαννίνων να συνεργαζόμαστε με κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως για το κοινό καλό, για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες που αφορούν το γενικότερο σύνολο των ανθρώπων, και η αιμοδοσία είναι ένα τέτοιο πράγμα για το οποίο είναι ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι, αλλά και το οποίο έχουμε ανάγκη όλοι. Ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί στη θέση να χρειάζεται αίμα. Εγώ προσωπικά είμαι αιμοδότης από μικρός, από νεαρός, και συνεχίζω και σαν Μητρόπολη, αλλά και στις ενορίες μας έχουμε πολλές δράσεις αιμοδοσίας, στις οποίες εγώ συμμετέχω ενεργά πάντοτε. Έχουμε μία συνεργασία, τον έχουμε δει δύο φορές, και πραγματικά η Εκκλησία της Ελλάδος αναπτύσσει μεγάλη δράση στην εθελοντική αιμοδοσία και παρατηρούμε ότι σε αυτές τις περιοχές που υπάρχει αυτή η συνεργασία και η συμμετοχή και η πρωτοβουλία από πλευράς Ιερών Μητροπόλεων, γίνεται και πολύ καλή δουλειά με τις ενοριακές τράπεζες. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πολύ σημαντικό να προωθούμε τη συνέργεια όπου είναι δυνατόν. Η αιμοδοσία στηρίζεται στον εθελοντισμό και στον ιδιαίτερο σεβασμό της κοινωνίας και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Η αιμοδοσία κοινωνεί τα ίδια μηνύματα που κοινωνεί και η Ελληνική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι εκ το ου κάρνευ ότι αυτοί οι φορείς πρέπει να συνεργαστούν και δεν παραβλέπουμε ποτέ τη μεγάλη απήχηση που έχει η Εκκλησία στην ελληνική κοινωνία, που μπορεί και μόνο με ένα μήνυμα να ανατρέψει πολύ αρνητικές συνθήκες που ενδεχομένως να προκύψουν στην ελληνική κοινωνία. Έχοντας συνείδηση όλα αυτά και με την παιδεία που κομίζει ο καθένας, νομίζω ότι η συνεργασία είναι εκ το ου κάνευ ωφέλιμη και είναι προς όφελος της κοινωνίας των ανθρώπων που όλοι προσβλέπουμε και σε αυτούς απευθυνόμαστε και για αυτούς οφείλουμε να προνοούμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Κατανοούμε την δυσκολία να πάνε οι εθελοντές αιμοδότες να δώσουν αίμα στα νοσοκομεία. Και εμείς και οι υπηρεσίες αιμοδοσίας, τουλάχιστον εδώ στα Γιάννα και από ό,τι βλέπω και πανελλαδικά. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να έρθει ο κόσμος να αιμοδοτήσει, οι εθελοντές μας να αιμοδοτήσουν σε αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται εκτός των νοσοκομείων. Και τα δύο νοσοκομεία πραγματοποιούν τακτικές αιμοδοσίες εκτός νοσοκομείων, κυρίως εδώ στην πόλη μας, στα παλιά σφαγεία, στην αίθουσα Δημήτρης Χατζής. Εκεί τηρούνται όλα τα μέτρα που πρέπει να που χρειάζονται για το μέσω πανδημίας και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να αποβάλουν αυτή την νοοτροπία που είπε και ο πρόεδρος γρηγορότερα, ότι εγώ θα πάω να δώσω στο σύλλογό μου. Μπορεί να έρθει να δώσει εκεί για το σύλλογό του. Λοιπόν, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία εδώ στην περιοχή μας, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι, είτε πολιτιστικοί, είτε σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, που πραγματοποιούν αιμοληψίες. Αυτή τη στιγμή, μέσω πανδημίας, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η πανδημία δεν αφαιρεί την ανάγκη αυτή που υπάρχει για εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Θα πρέπει όλοι να μπούμε πρώτων ευθυνών μας. Πέραν αυτού όμως, θα πρέπει να πούμε ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες και ενδεχομένως λόγω των επιπτώσεων που θα έχει και η κρίση του κορονοϊού που περνάμε, να έχουμε και μεγαλύτερες ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε το αίσθημα της αλληλεγγύης, το αίσθημα της ευθύνης και της υπευθυνότητας που έχουμε για το κοινό καλό, για το κοινό μας, για την κοινωνία μας. Δεν πρέπει να συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στον κόσμο ερήμην του καθενός από εμάς.
Άρα λοιπόν και από τη θέση του Μητροπολίτη και από τη θέση του πολίτη και του συνανθρώπου, κάνω έκκληση στους ανθρώπους και στην αιμοδοσία να συμμετέχουν, αλλά πάντοτε να έχουν και την καρδιά τους και τα μάτια τους ανοιχτά και να βλέπουν πού υπάρχουν ανάγκες στην κοινωνία, έτσι ώστε να οργανωθούμε, να συντονιστούμε και να συμβάλλουμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη υπάρχει στο βαθμό που είναι ανθρωπίνως δυνατόν.